Νικολέτα, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Κυρία Ευρωβουλευτά, ο κύριος Ευρωβουλευτής αποχώρησε, αλλά θα ήθελα να μεταφέρω την καλησπέρα μου και σε εκείνον. Αξιότιμες και διακεκριμένες συνομιλήτριες, ήταν ιδιαίτερως συγκινητικές οι τοποθετήσεις όλων σας και είμαι πολύ περήφανη για όλα αυτά τα οποία άκουσα και κυρίως για το μεγαλείο της γυναικείας ψυχής που μας μεταφέρατε πάρα πολύ έντονα σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Πραγματικά η ελληνική γλώσσα μας είναι πάρα πολύ πλούσια, αλλά αισθάνομαι ότι στερείται των αναγκαίων εκείνων λέξεων που χρειάζονται και θα ήταν ικανές και αρκετές για να εκφράσω το πλέγμα των δικών μου συναισθημάτων από την παρουσία μου στη σημερινή εκδήλωση. Εννοείται, είναι αυτονόητες οι θερμές και από καρδιάς ευχαριστίες στην κυρία Κουντουρά για την τιμή που μου επεφύλαξε ώστε να συνδράμω με την νομική και κοινωνική οπτική μου στο θέμα που πραγματευόμαστε σήμερα. Βεβαίως, δοθήσεις της ευκαιρίας, θεωρώ υποχρέωσή μου ως γυναίκας νομικού αλλά και εκπροσώπου κοινωνικού φορέα να σας ευχαριστήσω πραγματικά θερμά, διότι κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου που σε λίγο ολοκληρώνεται θα μας κληροδοτήσετε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πλούσιο έργο που στοχεύει εν γέννη στην προάσπιση και ενδυνάμωση των γυναικών. Των δικαιωμάτων των γυναικών. Και πραγματικά σας εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε και την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία το αξιέπαινο έργο σας. Βεβαίως, η τιμή που αισθάνομαι βρισκόμενη στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μεγάλη, διότι η συζήτηση για τη γυναίκα και τα δικαιώματά της αποκτά εδώ ειδική αξία και πρόσθετο βάρος, διότι διεξάγεται στον τόπο διακήρυξης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ που έχουμε την δέσμευση των κρατών μελών για την αποκοινού προώθηση της δημοκρατίας με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Περνώντας λοιπόν στο σημερινό μας θέμα για την ενδυνάμωση των γυναικών, μια ολιστική προσέγγιση για την υγεία και την ευημερία είναι ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης, με αφορμή βεβαίως την 8η Μαρτίου. Είναι η παγκόσμια ημέρα που η γυναίκα δεν γιορτάζει, διότι δεν χρειάζεται να γιορτάζει, αλλά αξιώνει, διεκδικεί και αγωνίζεται για το αναφέρετο δικαίωμά της. Εμπράκτως, να τιμάται από την πολιτεία για την πολυδιάστατη κοινωνική υπόσταση και την πολυσχηδή θέση της στην κοινωνία μας. Ερωτώ λοιπόν, πώς συμβάλλει άραγε η νομοθεσία των κρατών μελών εν προκειμένου η εθνική νομοθεσία στην Ελλάδα, στην ενδυνάμωση της γυναίκας εντός κάθε πυρήνα δραστηριοποίησής της, στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνία. Άραγε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί στη χώρα μας ως ένα ολιστικό, επαρκές πλαίσιο που εν της πράγμασης θωρακίζει το πλέγμα των δικαιωμάτων της γυναίκας και οδηγεί στην ενδυνάμωσή της. Ή μήπως στη χώρα μας, ακόμη και σήμερα, η νομοθετική πρόοδος δυστυχώς αναστέλλεται υπό το τροχοπέδι κοινωνικών στερεοτύπων που ακόμη δυστυχώς συντηρούν σχέσεις ανισότητας, υποτέλειας της γυναίκας και την αποδυναμώνουν σε όλες τις υποστάσεις της, ως μητέρας, ως επιστήμονα, ως εργαζόμενης και εν γέννη ελεύθερης προσωπικότητας. Βεβαίως, τα ανωτέρω ερωτήματα είναι αμιγώς ρητορικά, αρκεί να σκιαγραφίσουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της παρούσας κυβέρνησης. Ως είναι γνωστό, ο θεμελιωδέστερος και ουσιοδέστερος πυρήνας ύπαρξης και εξέλιξης της γυναίκας είναι η οικογένεια. Η οικογένεια για τον νόμο αποτελεί ένα σύνολο ενόμων σχέσεων μεταξύ συντρόφων, συζύγων και γονέων και τέκνων. Ως γνωστό, το 1983, η οικογένεια ως νομικός δεσμός υπέστη μια βαθιά και ριζική τομή με πρόσημο αναμφισβήτητα τότε προοδευτικό. Υπό το πλέγμα ότι ο νομοθέτης τότε είχε ως κεντρικό άξονα το συμφέρον του πλέον αδύναμου και ευάλωτου μέρους, δηλαδή των παιδιών, χωρίς όμως να αποκλείσει, χωρίς να περιορίσει και να ματαιώσει τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα της γυναίκας. Πολλά χρόνια μετά, το 2021, θεσπίστηκε ο γνωστός νόμος 4800, που κατά την άποψή μου, κατά τον τίτλο του μόνο, κατ' επίφαση και προσχηματικά ήρθε δήθεν για να εξυγχρονίσει το οικογενειακό δίκαιο. Γιατί δεν είναι εξυγχρονισμός, είναι οπισθοδρόμηση και είναι κατάφορη παραβίαση της ελευθερίας της γυναίκας σε περίπτωση λύσεως της κοινής συμβίωσής της,
το να νομιμοποιείς την επέμβαση ενός ανθρώπου στην μετέπειτα ζωή της γυναίκας, με τον οποίο πλέον έχει εξαλειφθεί κάθε νομικός και πραγματικός δεσμός. Είναι οπισθοδρόμηση η νομιμοποίηση της δραστικής επίδρασής του στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής της γυναίκας. Σε αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε η νομοθετική επιβολή πριν 2 χρόνια της υποχρεωτικής συνένεσης του πρώην σύζυγου, ακόμη και αν είχε εκδηλώσει κακοποιητική συμπεριφορά, σε ζητήματα που αφορούν ακόμα και στη μεταβολή του τόπου διαμονής της γυναίκας και στην επιβολή της υποχρεωτικής συνένεσής του, της συμφωνίας του και της συνεργασίας του για κάθε ζήτημα που αφορά στην καθημερινή άσκηση της επιμέλειας των παιδιών. Και δυστυχώς τα δικαιώματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα 2 χρόνια εφαρμογής του νέου νόμου καταχρηστικά και παρελκυστικά, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τίθεται υπό τον απόλυτο έλεγχο του πρώην συντρόφου της, ο οποίος, ερχόμενος στα δικαστήρια, θέτει προσκόμματα και προσχηματικά κολλήματα προκειμένου να κρατά σε διαρκή ομοιρία έναν άλλο άνθρωπο και μάλιστα εργαλειοποιώντας τα ίδια τα παιδιά. Η κορονίδα, κατά την άποψή μου, της κατάφορης ομοιρίας της γυναίκας είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, ο νόμος απαιτεί μέχρι να αποδειχθεί από το ποινικό δικαστήριο και μάλιστα τελεσιδίκως ότι όντως συντρέχει περίπτωση άσκησης βίας σε βάρος της γυναίκας, η ίδια έχει βρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θέση κυριολεκτικά απολογούμενης, καθώς προσπαθώντας να προστατεύσει την ίδια, τον εαυτό της και το παιδί της, βρίσκεται μηνιόμενη, ακόμη και κρατούμενη, ακόμη και ενεργοποιώντας διαδικασία αυτόφορου για δήθεν παραβίαση του δικαιώματος της επικοινωνίας πατέρα και τέκνου και για δήθεν πρόκληση του νέου συνδρόμου που όλοι γνωρίζουμε περιγονικής αποξένωσης. Άραγε ο νομοθέτης συμβάλλει στην ενδυνάμωση της γυναίκας με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως? Νομίζω η απάντηση είναι δεδομένη και την απάντηση την έχει δώσει και η ίδια η Γκρέβιο, η αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η οποία σε πρόσφατη έκθεσή της που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2023, αν δεν κάνω λάθος, έχει καταλήξει στην παραδοχή ότι σε ένα πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας η από κοινού ανατροφή των παιδιών μπορεί να είναι ένα μέσο εργαλειοποίησης για το δράστη, προκειμένου να συνεχίσει να διατηρεί τον έλεγχο και την κυριαρχία στη μητέρα και τα παιδιά και ταυτοχρόνως βεβαίως να ασκεί βία εναντίον τους. Βεβαίως δεν θα μπορούσε οποιοδήποτε νομικός να αναφερθεί στο σημερινό ζήτημα χωρίς να προβεί σε αναφορά στον βασικότερο παράγοντα αποδυνάμωσης της πνευματικής, σωματικής υγείας της γυναίκας, που πολλές φορές οι παράγοντες αυτοί που αναφέραμε δεν επηρεάζουν μόνο το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα της γυναίκας, αλλά φτάνουν και στα όρια της αφαίρεσης της ίδιας της ζωής. Ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως το ζήτημα των γυναικοκτονιών. Αναφερόμενοι σε αυτό, μου ήρθε στο μυαλό η φράση του Σόλωνα, του αρχαίου Αθηναίου νομοθέτη, που ερωτήθηκε από τον Αθηναίο, από έναν Αθηναίο πολίτη, γιατί στην νομοθεσία του δεν όρισε τιμωρία για αυτούς που χτυπούν τον πατέρα τους. Γιατί απάντησε ότι «μα δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι». Κάνω έναν απλό συνειρμό. Είναι πάρα πολύ απλός και μεταφερόμαστε νοητά στη σημερινή εποχή και δει στη σημερινή Ελλάδα. Οπότε, επαναδιατυπώνοντας το ερώτημα του Αθηναίου πολίτη προς το σημερινό Έλληνα νομοθέτη, θα ήθελα και θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε, μα ποιος είναι ο λόγος που η ελληνική ποινική νομοθεσία αρνείται ακόμη να τυποποιήσει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές διακριτό έγκλημα? Θα μπορούσε να δώσει την ίδια απάντηση ότι δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που αφαιρούν τη ζωή της συντρόφου τους, όταν η ελληνική κυβέρνηση εδώ και 5 και πλέον έτη διακυβέρνησης μετρά τις περισσότερες γυναικοκτονίες αριθμητικά? Άρα λοιπόν, καταλήγουμε ότι ο δράστης δεν αποτρέπεται από την τέλεση ιδεχθών εγκλημάτων, όπως αυτό της γυναικοκτονίας, ανάλογα με το επιβαρυντικό ή αυστηρό πλαίσιο ποινής που προβλέπεται στον ποινικό κώδικα, γιατί απλά δεν το ξέρει. Η νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών είναι όμως
ο δρόμος που θα συμβάλλει στην ορατότητα του φαινομένου, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση. Είναι ο δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή αλλαγή και εμπέδωση συνειδήσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών στην κοινωνία μας. Γιατί μόνο τότε ο δράστης θα έχει προληπτικά βοηθηθεί για να απαλλαγεί ατομικά και συλλογικά από μια υφέρκουσα νοσηρή αντίληψη περί σχέσεων ανισότητας, εξουσίασης και υπεροχής. Βέβαια, η γυναικοκτονία είναι η κορύφωση μιας προηγούμενης και επιδεινούμενης κατ' εξακολούθηση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας. Ο εθνικός νομοθέτης ενεργεί σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης της παθογένειας, ακόμη και όταν η βία και η κακοποίηση τελείται σε πρώιμα στάδια. Παρέχει στη γυναίκα ένα ασφαλές δίχτυ διαφυγής από ένα κακοποιητικό περιβάλλον και ταυτόχρονα επιστροφής μετά την καταγγελία σε ένα περιβάλλον ασφαλές. Και πάλι ρητορικό το ερώτημα, διότι στην Ελλάδα πρέπει να ξέρουμε ότι λειτουργούν μόνο 20 καταφύγια για γυναίκες θύματα βίας. Όταν σύμφωνα με την Γκρέβιο η εκπαίδευση των ελληνικών αρχών είναι μερική και ανεπαρκής. Και μάλιστα τονίζεται ότι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα εξακολουθούν να επικρατούν ακόμη και εντός του δικαστικού σώματος, που εκδίδει αποφάσεις που ρυθμίζει ζωές ανθρώπων, γυναικών και παιδιών. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε εξειδικευμένες δομές. Χρειαζόμαστε έναν συνολικό μηχανισμό αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των υπηρεσιών και των αρχών που εμπλέκονται στο ζήτημα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, για να φτάνουμε σε σημείο να αποτρέπονται και οι κίνδυνοι επανάληψης. Κυρίες και κύριοι, προσπαθώντας να μην καταχραστώ περισσότερο από το χρόνο τον πολύτιμο, θα ήθελα να κλείσω με ένα προσωπικό μου βίωμα. Κάθε φορά που ως δικηγόρος εντός των δικαστικών αιθουσών χειριζόμενοι ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αναρωτιόμουν και πάντα αναρωτιέμαι, υπάρχει δική μου ευθύνη σε όλο αυτό, υπάρχει δική μας ευθύνη, που αρχίζει και που τελειώνει η ατομική και κοινωνική ευθύνη. Κατέληξα ότι πρόκειται για εσωτερική ανάγκη. Είναι μια βαθιά εσωτερική διεργασία που απλά θέλει να εξωτερικευθεί, πρέπει να εξωτερικευθεί. Και έτσι λοιπόν με αυτό το κίνητρο ως φυσική αντίδραση σε ό,τι σκοτεινό συμβαίνει γύρω μας, δημιουργήθηκε πρόσφατα μια ένωση προσώπων η οποία θέλει απλά να παρατηρεί, να αφουγκράζεται, ταυτόχρονα όμως να αντιδρά, να ανησυχεί και την ανησυχία να τη μετατρέπει σε ενέργεια και δράση, όπως είπατε πολύ εύστοχα προηγουμένως. Και έτσι δημιουργήθηκε η Alma Libre και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και εκθέτω σε αυτόν εδώ το χώρο ενώπιόν σας αυτό το όραμα, αυτή την ιδέα για ανθρώπους και γυναίκες που πραγματικά θα έχουν μια ελεύθερη ψυχή και θα έχουν μια απελευθερωμένη προσωπικότητα. Μακριά από το σκοτάδι και την ομοιρία της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης. Στόχος μας λοιπόν, και θα ολοκληρώσω με αυτό, στόχος μας λοιπόν θα είναι αφενός η διαρκής ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ταυτόχρονα όμως θέλουμε να παρεμβαίνουμε, και σε αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, θέλουμε να παρεμβαίνουμε για να ενεργοποιούμε την πολιτεία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και απευθύνω αυτό το κάλεσμα, τη διεκδίκηση, το αίτημα προς εσάς, εδώ που νομοθετούνται τα πάντα, εδώ που είναι η καρδιά της διαμόρφωσης πολιτικών, ώστε να διαμορφώσουμε σιγά σιγά τις πολιτικές εκείνες που θα οδηγήσουν σε πραγματικά και ουσιαστικά ελεύθερους ανθρώπους. Ευχαριστώ θερμά.